Είναι τα φρέσκα φασόλια χάντρες, τα κατεψυγμένα. Φρέσκα φασόλια. Φρέσκα που είναι κατεψυγμένα. Φρέσκα μαζεύονται, τα καταψύχει μια εταιρεία και τα πουλάει κατεψυγμένα. Όχι μια εταιρεία, πολλές τέλος πάντων. Καταλαβες. Anyways, είναι κατεψυγμένα και είναι μοβ, αλλά οι χάντρες έτσι είναι. Είναι τόσο νόστιμο που είναι απίστευτα. Αξιόν. Τι με κοιτάζει. Δεν τα έχω φάει, δεν τα ξέρω. Μ' αρέσουν πάρα πολύ. Συνήθως θα κάνουμε αυτό το φθινόπωρο με σάλτσα. Να γυρευτά στην κατσαρόλα. Με φασολάδα, καλοκαιρινό φαγητό. Κρεμμυδάκι, ντοματούλα φρέσκα και φασόλια. Είσαι καλά. Εγώ ρε παιδιά, δεν τα ξέρω αυτά. Εγώ ξέρω δηλαδή ούτε είναι κανονικά φασόλια τέτοια σε σαλάτα. Τα μαυρομάτικα είναι μαγεία. Ναι, ωραία. Με κρεμμυδάκι και λίγο ξύσμα πορτοκαλιού. Αυτό τέλειο είναι. Απλώς εγώ βάζω τα μεσαία. Τα θεωρώ πιο νόστιμα. Σου βράζουν καλά. Τα βράσανε υπέροχα. Δοκίμασε. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, ρίχνουμε μέσα. Και είναι καμιρούτσικα. Το μυστικό ποιο είναι. Βράζει μαλάτι. Μαλάτι, γιατί τα βράζουμε μέχρι τη μέση. Αν θέλουν μισή ωρίτσα, αυτά να βράσουν. 40 λεπτά περίπου τα βράσα εγώ. Μέχρι τη μέση τα βράζουμε σε νερό χωρίς αλάτι. Και μετά βάζουμε λίγο αλάτι στη μέση του βρασμού. Μόλις μελάτι να πάρει νόστιμα. Είναι καλό το φασόλι. Αν δεν τα κάνει νόστιμα. Άμα δεν είναι, κοίτα. Το ξέρω. Δεν θυμάσαι, παιδί μου, εδώ ρεβίθια. Ζαρίφη, τι έβραζα προχθές ρεβίθια. Που σου λέγα για τις ώρες. Του γίγαντε. Του έβραζα, παιδιά, 3 ώρες. Δεν υπάρχει. Και δεν βράζανε, γι' αυτό σου λέω. Είναι και λίγο. Κοίτα και τα ακριβά. Ξαναλέτε πάλι το θέμα της ποιότητας που λέγαμε, έχεις καλό υλικό. Μπορείς να κάνεις παπάδες. Πες τα, τι να την κάνεις συνταγή με το υλικό. Λοιπόν, βάλε τώρα μέσα πιπεριά πράσινη και κόκκινη. Πόσα φασόλια έχουμε βάλει, μισό κιλό. 400 γραμμάρια, ναι. Ωραία. Κρεμμυδάκι φρέσκο. 4 με 6 περίπου. Κόψτε μπόλικο. Είναι ωραίο το κρεμμύδι με τις σαλάτες αυτές. Α, βάζεις και τάρτ και μεγάλο. Ούτε καν ψιλοκομμένο. Ανακάτευε τώρα που σου λέω, σε παρακαλώ. Εντάξει, δεν θα διαφωνήσω, μεγάλο, αλλά μου φαίνεται πολύ μεγάλο. Θα δεις, είναι πολύ ωραίο. Ταιριάζει. Το φασόλι. Ανιθάκι. Το φασόλι θέλει κρεμμύδι χοντρό να κάνει κρίτσι-κρίτσι. Γιατί αλλά όλα αν το κόβαμε και σε τετράγωνο, τι θα πάθαινε. Πολύ μακρύ μου φαίνεται, όχι. Αν το κόβαμε σε κυβάκι, ρε παιδί μου. Εντάξει, ρε Ελένη. Καλά, δεν λέω, δεν λέω, δεν λέω. Εσύ είσαι ο αρχισέφ εδώ. Εγώ απλά αναρωτιέμαι ως μια ταπεινή μικρομαγείρισα. Ακριβώς, όπως το είπες ακριβώς. Ωραία. Και το τζίντζερ χοντροκομμένο το έχει βάλει. Μακριές λουρίδες. Ντοματάκι. Και ντοματίνια και ντομάτα. Κάπαρι. Δεν είναι το κλασικό πιάζα αυτό τώρα που κάνουν οι μαμάδες μας. Κύριε, μέσα. Τελειώσαμε, αυτά ήτανε. Τι είπε. Δεν είναι το κλασικό πιάζ που κάνουν οι μαμάδες μας. Είναι πιάζ με κάτι ακόμα. Εμένα μου αρέσει να χώνω μπόλικα αυτό πράγματα. Το πιάζ είναι τα φασόλια πιάζ. Είναι φασόλια που τα κάνουν σε όλη την Ελλάδα, ιδίως στη Μακεδονία. Και είναι φασόλι, άσπρο, αυτό, βραστό. Εντάξει. Είναι μακεδονική λέξη το πιάζ. Δεν ξέρω τι είναι. Δεν έχω ψάξει ποτέ. Πρέπει να είναι ποντιακό, κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω πού είναι. Θα το ψάξω, θα σας πω σε λίγες μέρες. Γιατί κάθε χρόνο δεν θα το ψάξω, δεν το ξεχνάω. Υπόσχομαι να σας πω από πού είναι η λέξη πιάζ. Πάντως δεν είναι γαλλική, όπως νομίζουν πολλοί. Τα πιάζ είναι φασόλια βραστά τέτοια, με λίγο κρεμμύδι και λίγο μαϊντανό και λίγο αλατάκι. Τόσο απλά. Είναι η πιο απλή σαλάτα που υπάρχει. Κάνω σος. Φέρε καινούργιο μπουκάλι, γιατί αυτό τελειώνει. Κάνω σος, κάνω σος. Αγουρέλαιο. Κάνω σος, κάνω σος. Παιδιά, αγουρέλαιο. Συγγνώμη. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει, παιδιά, γιατί είναι και μεγάλη σαλάτα. Δείτε, αγουρέλαιο, καλά έκανες. Λίγη μουστάρδα μάι, απλή χωρίς μέλι, παιδιά, έτσι. Θα βάλω μέσα και ξύδι και λεμόνι. Ανακατεύεσαι, παιδιά, γίνει τέλεια σαλάτα αυτή, έτσι. Ξύδι και λεμόνι, βάζω και λίγο lime που βρήκα στο ψυγείο. Ξύδι, λεμόνι και lime ή μόνο λεμόνι ό,τι έχετε. Εντάξει, τα πιέζα έχουν λίγο λεμονάκι μόνο, εγώ το κάνω λίγο πιο σύνθετο. Και ανακατεύω απαλά και φτιάχνω ένα πρόχειρο λαδόξιδολέμονο. Βλέπετε, έχει ασπρίσει σαλτσούλα αυτή απλή. Τώρα και να σας πω κάτι μεταξύ μας, την αλήθεια, αυτό που είδα κάνει η Ελένη, λίγο λάδι και λίγο λεμόνι, λίγο ελαιόλαδο και λίγο λεμόνι, είναι το ίδιο νόστιμο. Τέλος πάντων, εγώ χάρη τηλεοπτικής παρουσίασης, κάνω μια ωραία σαλτσούλα με ελαιόλαδο, αγουρέλαιο άλτης και λεμόνι και ξύδι. Ανακατέψτε, δοκίμασε αλάτι, νομίζω πως είναι εντάξει. Όχι, ήταν σωστό το αλάτι σου, ήταν πολύ ωραίο. Και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ όταν τελειώσει το ανακάτεμα, να ρίχνω στην κορυφή. Ωραία, έτοιμη είναι. Σούπερ. Εμένα μου αρέσει να ρίχνω και λίγα πιπεράκια καυτερά έτσι στην κορυφή που τρώνε όλοι. Μπορείτε να βάλετε λίγο ρεπανάκια στην κορυφή, κόκκινα, ό,τι θέλετε να διακοσμήσετε. Και δοκιμάζουμε. Να πάρω ένα πιρουνί. Και βέβαια. Θέλω πάρα πολύ να δω αν έγινε καλή σαλάτα. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η σαλάτα, παιδιά. Είναι τέλεια. Και να σου πω τι κάνω εγώ σπίτι μου. Για πες. Όταν φτιάχνει η μητέρα μου μια παρόμοια σαλάτα, ζεσταίνω μια αραβική πίτα. Μην πω τη βάζει μέσα. Ναι. Βάζει μέσα τα. Έτσι γυμνάζεσαι εσύ. Ναι. Γιατί έτσι, επειδή μου το λες κάθε φορά για τη γυμναστική. Ζαρυφή. Και μετά με την αραβική πίτα γυμνάζομαι. Θυμάμαι και το άλλο που έλεγες. Εμένα, παιδιά, ξέρετε τι μου άρεσε, να παίρνω τη φρατζόλα, να βγάζω την ψύχα από μέσα και να τη γεμίζω. Δεν θυμάμαι τι μας έλεγες την άλλη φορά. Θα με τρελάνε δηλαδή. Αλλά μετά καλά, μου λες, Ελένη. Ελένη, και κάνω διάδρομο και κοπανιέμαι τις ώρες. Η Ελένη τώρα λέει ότι μια φορά της είπα ότι πήρα μια φρατζόλα τόση και έβαλα μέσα δεν ξέρω τι.
Άλλο το. Καταπίνει τα σάλια τη παιδιά όμω. Ναι, γιατί η ιδέα τη φρατζόλα με τέτοια πράγματα μέσα μου αρέσει. Ναι, παιδί μου, αφού τρώω, μου αρέσει να τρώω. Τρώω τα πάντα, αλλά γυμνάζομαι, προσέχω, περπατάω, δεν οδηγώ, περπατάω όλη τη μέρα. Εσύ οδηγείς. Εγώ δεν οδηγώ. Εγώ περπατάω από το σπίτι μου. Εγώ με περιμένατε να έρθω από τα Μελίσια εδώ στο Πέτσα Βακαλοπούλου. Θα ξεκινούσα το Σεπτέμβριο και κατά το Φεβρουάριο θα με είχατε. Μία φορά. Μετά θα έπρεπε να φάω μια εβδομάδα για να συνέλθω. Και έχει ο Θεός. Okay. Λοιπόν, για τα πακέτα προϊόντων της εταιρείας Unilever, στείλτε mail στο eleni1@papakelfatv.gr. Επιστρέφω μετά από αυτό.